Σήμερα ξεκινά η διαδικασία εμβολιασμού του προσωπικού των νοσοκομειακών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε παράδοση εμβολίων και στα νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για να συνεχιστεί η διαδικασία του εμβολιασμού του προσωπικού, αλλά ταυτόχρονα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Περάσαμε μια χρονιά η οποία θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε από την πίεση η οποία δέχθηκε το σύστημα υγείας, το οποίο όμως μπόρεσε και ανταποκρίθηκε στην υγειονομική πρόκληση. Τώρα, με το ελπιδοφόρο πλαίσιο λειτουργίας του εμβολιασμού, πιστεύουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες για να μπορέσει το σύστημα να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση. Το πλέον σημαντικό και ουσιαστικό είναι ότι ο εμβολιασμός δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως μια διαδικασία επιβολής, ως μια διαδικασία η οποία σχετίζεται με θέματα αμφιβολίας ή με ζητήματα αποτελεσματικότητας, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα δώρο, θα έλεγα, της επιστήμης στην κοινωνία, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να μπορέσει να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση. Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να τονίσω ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Κοζάνη, πριν βρισκόμουν στο νοσοκομείο της Πτολεμαίδος. Τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας στάθηκαν παρέχοντας όλες αυτές τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας στον πληθυσμό ευθύνης τους. Και θα ήθελα για ακόμα μια φορά, διοικητά, να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια σε όλο αυτό το προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, κλινικό προσωπικό, το οποίο σε ένα πλαίσιο οργάνωσης και προετοιμασίας κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου μπόρεσε να ανταποκριθεί στην υγειονομική κρίση. Είστε ικανοποιημένος στη συμμετοχή του προσωπικού στον εμβολιασμό στην περιοχή? Βεβαίως είμαι ικανοποιημένος, και αυτό το οποίο θα ήθελα να σε ενημερώσω είναι ότι καθημερινά το ενδιαφέρον αυξάνει. Είναι μια δυναμική διαδικασία, μια διαδικασία η οποία και εξελίσσεται. Και πιστεύω και είμαι σίγουρος βέβαια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του υγειονομικού προσωπικού θα συμμετέχει στη διαδικασία του εμβολιασμού. Για τον γενικό πληθυσμό μπορούμε να δούμε κάποιο συγκεκριμένο? Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία σχετίζεται με τον εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού, σύμφωνα πάντα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, προχωράμε σε πληθυσμούς ειδικών κατηγοριών, και εφόσον ολοκληρωθεί και αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, θα περάσουμε στον γενικό πληθυσμό. Θα ήθελα να τονίσω ότι το σύστημα υγείας είναι έτοιμο. Πέρα δηλαδή από τα εμβολιστικά κέντρα τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα στα νοσοκομεία, ήδη υπάρχει προετοιμασία αντίστοιχα των κέντρων υγείας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά ως εμβολιαστικά κέντρα. Πάντα σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου έχουμε ρυθμίσει έτσι ώστε να υπάρχουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του έργου.